Εμένα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου δεν μου έχει τύχει να κυκλοφορήσω στον δρόμο και να μου πει κάποιος κάτι άσχημο για την στάση μου. Όχι μόνο για τη δουλειά μου, αλλά και για τη στάση μου, ας πούμε, στην τηλεόραση. Το καταλαβαίνεις. Δεν κυκλοφορώ στον δρόμο φοβούμενος μην κάποιος μου πετάξει ντομάτες και τα λοιπά όπως μου πετάξει άλλους. Και μου λες το καταλαβαίνεις και με τρομάζεις. Τώρα αρχίζεις και μου ζωηρεύεις και φοβάμαι. Γιατί θα σε παρκάρω λίγο εκεί με τα παιδιά να σου κάνουν παρέα. Γιατί θα πάω να μάθω ένα ωραίο γλυκάκι να κάνω έτσι ερωτικό. Α, μα είναι ερωτικό. Ερωτικό. Έχουμε και Βαλεντίνους αύριο. Α, τέλεια. Λοιπόν, κάτσε εδώ με τα παιδιά και θα επανέλθω. Γιατί εμένα ρωτάς μου, ξέρεις. Σταμάτα, θα παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Γιατί? Έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μία σχέση ετών με έναν φίλο μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι όπως το λες, θα πω στο Γιάννα μου τα κάνει, θα πει κανένας τώρα ναι. Τι γίνεται με το Μίλτο. Ναι, έχω ένα δεσμό αρσενικό. Έλα τώρα, σταμάτα, πλάκα κάνει. Όχι, σταμάτα. Σε παρακαλώ, κάντου λίγο παρέ και πρόσεχε τον μου. Γιατί τον βλέπω τώρα αρχίζει και φουντώνει. Καλά τον είχα. Μάλλον ήρθε ήρεμος και γλυκός, αλλά όσο μιλάμε ανεβάζει τον. Κράτα τον, πάνω θα σφιάξω γλυκά και με σας φέρω.